Στον αέρα βρίσκονται 13 παιδιά με τσαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 και οι οικογένειές τους στο Ρέθυμνο, αφού στα δημοτικά σχολεία που φοιτούν δεν υπάρχει νοσηλευτής, με τη ζωή τους να παίζεται καθημερινά κοροναγράμματα. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να είναι μόνα τους, ειδικά στο δημοτικό, στο προνήπιο και στον ήπιο. Δεν γνωρίζει ένα παιδί πότε έχει υπογλυκαιμία ώστε να πάρει το χυμό ή την καραμέλα για να μην πέσει σε υπογλυκαιμικό σοκ. Δεν γνωρίζει πότε έχει υπεργλυκαιμία για να κάνει μόνο του ινσουλίνη. Είναι κατανοητό αυτό ότι δεν μπορεί να κάνει μόνο του ινσουλίνη. Ζητάμε λοιπόν από το πρώτο λεπτό να υπάρχει νοσηλευτής στο σχολείο που να μπορεί να βοηθήσει το παιδί. Είναι τόσο επικίνδυνο ένα παιδί να πάθει υπογλυκαιμικό σοκ και να πέσει σε κόμμα που δεν το έχουν αντιληφθεί. Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει διαβήτης. Υπήρχε στην νομοθεσία ότι όταν το παιδί νοσήσει και ξεκινήσει να έχει διαβήτη τύπου 1, ξεκινάμε. Έχει κάποια προνόμια. Ένα από τα προνόμια που έχουν τα παιδιά μας είναι νοσηλεύτρια στο σχολείο. Είναι νόμος. Απελπισμένοι γονείς ζητούν λύσεις, καθώς απαγορεύεται η παρουσία τους στο σχολείο, όπως και η οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση από τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που κινδυνεύσει η ζωή ενός παιδιού. Θέλω να με αφήνουν να είμαι δίπλα στο παιδί μου. Αν όχι δίπλα στο παιδί μου στην τάξη, κατανοητό, στο προάβλιο. Κανένα από τα δύο δεν επιτρέπεται. Μου λένε ότι θα είμαι έξω από το σχολείο, σε ένα αυτοκίνητο μέσα όλο το χρόνο. Και κάθε φορά που θα βλέπω ότι το παιδί μου έχει υπογλυκαιμία, θα πρέπει να χτυπάω το κουδούνι, να μπαίνω μέσα, να βλέπω στο παιδί μου να δίνω χυμό, να ξαναβγαίνω πάλι έξω. Τώρα που έχουν την απάντηση από την πρωτοβάθμια, την αρνητική, θα δούνε το παιδί μου λιπόθυμο μπροστά τους και θα το βοηθήσουν. Εμένα ποιος θα μου απαντήσει τι θα γίνει με το παιδί, εγώ τι πρέπει να κάνω αν πάθει το παιδί οτιδήποτε μετά. Τι πρέπει να κάνω, ποιον πρέπει να βρω, από ποιον πρέπει να δώσω εξηγήσεις. Προσπαθούμε να προλάβουμε τα αυτονόητα. Σύμφωνα με τους ίδιους τους προτάθηκε η λύση μεταγραφή σε σχολείο με νοσηλευτή, βρίσκοντάς τους κάθετα αντίθετους, αφού το στρες και οι αλλαγές λειτουργούν καταλυτικά στην ασθένεια. Απαγορεύεται τα διαβητικά παιδιά να έχουν άγχος και να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους έτσι, γιατί επηρεάζει δραματικά και τραγικά το διαβήτη αυτό το πράγμα και την ψυχολογία τους και τη ζωή τους. Γονείς με εκπροσώπους του Παγκρίτιου Συλλόγου για τον Νεανικό Διαβήτη επισκέφθηκαν την πρωτοβάθμια Ρεθύμνου, ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να είναι ασφαλή τα παιδιά τους στο σχολείο. Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο πώς θα καλύψουμε αυτά τα κενά άμεσα. Εάν δεν μας στείλουν από το Υπουργείο κόσμο, δεν έχουμε τρόπο. Ζητάμε, αν είναι δυνατόν από την Κεντρική Πολιτεία, να ανοίγει τον πίνακα των νοσηλευτών στον ΟΨΙΔ κάθε χρόνο. Όχι κάθε 3 χρόνια που είναι το σωστό, κάθε χρόνο. Για να εισραίει κόσμος νοσηλευτών, να μπορούμε από εκεί να αντλούμε υποψήφιους για διορισμό και να διορίζονται. Πάλι και δεν γίνεται αυτό. Να μας δώσει το δικαίωμα να κάνουμε τοπικές προκηρύξεις, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να δοθεί αυτό το δικαίωμα, και να καλούμε νοσηλευτές που μόλις τελειώσανε και πήραν το πτυχίο τους, για να τους τοποθετούμε τοπικά στα σχολεία που έχουν ανάγκη. Κάντε αιτήσεις να καλύψετε τα κενά, γιατί τα παιδιά μας και τα παιδιά όλου του κόσμου δεν μπορούν να μένουν αβοήθητα στα σχολεία. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, βοηθήστε μας. Και εμείς αν μπορούμε, είτε για λόγους στέγης, είτε για λόγους οτιδήποτε, έχουμε βρει και τρόπο και για το Ρέθυμνο. Έχουμε μιλήσει ήδη με τη Μητρόπολη και μπορεί να σας βοηθήσει, αν δεν βρίσκεται κατοικία να μείνετε, για να μπορέσετε να μας βοηθήσετε κι εσείς. Την ίδια στιγμή ερωτήματα εγείρονται από τους γονείς σχετικά με τα κριτήρια τοποθέτησης των 7 νοσηλευτών, που επιλέχθηκαν να καλύψουν ανάγκες παιδιών με άλλες ασθένειες. Ποιος κρίνει ότι η επιληψία είναι πιο σοβαρή από το διαβήτη, ο διαβήτης είναι πιο σοβαρός από την επιληψία. Θέλουμε απαντήσεις με ποια κριτήρια παίρνουν σειρά οι νοσηλευτές και μπαίνουν στα σχολεία. Υπάρχει ένας τρόπος να ιεραρχήσουμε τα κενά σύμφωνα με την ανάγκη, όπως μας έχει δοθεί παραδοσιακά από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το ΠΙΣΕΠ, το οποίο είναι Παγκρίτιο. Υπάρχει ένας τρόπος λοιπόν και βάζουμε τις παθήσεις των παιδιών ανώνυμα, και αυτές οι παθήσεις είναι, τις ιεραρχούμε. Δεν ξέρω αν το κάνουμε καλά, γιατί δεν είμαστε γιατροί, αλλά όπως μπορούμε το παλεύουμε.